Στην περασμένη μας ομιλία, την πρώτη μετά την Ανάσταση, μιλήσαμε σχετικώς με το Πάσχα, σχετικώς με το Χριστός Ανέστη και με τα γεγονότα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα, τα οποία απέδειξαν ότι πράγματι ο Χριστός Ανέστη. Όσοι είμαστε μαζί και προ του Πάσχα, θα ενθυμίστε ότι είχαμε κάνει μια προσπάθεια να πούμε δύο λόγια για το έτερον σκέλος, για την υπεραγία Θεοτόκο, και ερμηνεύαμε, μιλούσαμε από τον ακάθιστον ύμνο. Ο ακάθιστος ύμνος, όπως είχαμε πει τότε, είναι όλος δογματικός, εκτός βέβαια και την ηθική διδασκαλία που έχει, και ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει το περιεχόμενο. Και κάναμε μερικές ομιλίες, ίσως 4 ή 5, αν καλώς ενθυμούμε. Έχει μείνει ένα υπόλοιπο τώρα και σκέφτηκα ότι καλό είναι να ολοκληρώναμε αυτή την προσπάθεια, ώστε να έχουμε μια καλύτερη γνώμη επάνω σε αυτά τα οποία λέμε τις 5 Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν συζητείται η υπόθεση του λεγόμενου ακαθίστου ύμνου. Από τις σημειώσεις μου βλέπω εδώ ότι είχαμε σταθεί κάπου στο γράμμα ρο, το γράμμα ρο είναι κομμάτι ακόμη της τρίτης τάσεως, και συγκεκριμένως εκεί που λέγει «Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων». Δηλαδή χαιρετίζει την Παναγία μας ότι υπήρξε δοχείο της σοφίας. Πολλοί από μας μπερδεύουν το πράγμα μεταξύ της πραγματικής σοφίας και της Αγίας Σοφίας. Παραδείγμα, τι λένε στη Θεσσαλονίκη ή λένε στην πόλη, στην Αγία Σοφιά θα πάμε. Δεν είναι Αγία Σοφιά, ούτε είναι ο ναός της Αγίας λεγόμενης Σοφίας. Είναι της του Θεού Σοφίας. Είναι αφιερωμένες αυτές οι εκκλησίες στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, στην Σοφία του Θεού, στο Λόγο του Θεού. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει την Παναγία μας σαν ένα δοχείο που εδέχτη τη Σοφία του Θεού μέσα, δηλαδή το Χριστό, το Λόγο του Θεού. Έτσι τη χαιρετίζει. Χαίρε Σοφίας Θεού δοχείων. Δοχείων που εδέχτης τη Σοφία του Θεού. Χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Δηλαδή ένα θησαυροφυλάκιο των προαιωνίων σχεδίων του Θεού. Γιατί η Παναγία, φέροντας τον Χριστό, ερμήνευσε και πραγματοποίησε όλα τα σχέδια και τις προγνώσεις που είχε κάνει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι μυστήριο μυστηρίων. Θυμόσαστε πως έχει η Εκκλησία κλείσει το θέμα αυτό γύρω από την Παναγία μας. Τι λέγει εκεί πέρα? Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου υφανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Μυστήριο ξένων. Το τι γίνεται, το τι τεκταίνεται, τι σχέδια είχε ο Θεός, όλα αυτά πραγματοποιούνται. Ήσαν μέσα στην πρόνοια του Θεού. Εν το προσώπο του Ιησού επραγματοποιήθησαν για τον άνθρωπο. Αυτό έχει υπόψη του αυτός που γράφει αυτά τα λόγια σε αυτό το στίχο. Συνεχίζει. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Όποιος άνθρωπος ηθέλησε με τη λογική του, με τη γνώση του, με τα γραμματά του, να ερμηνεύσει το μυστήριο αυτό, το πως αυτή η κοπέλα ελέγχει το Θεό μέσα της, ασπόρος και λοιπά, παρουσιάζεται αστείος, άσοφος παρουσιάζεται, κουτός παρουσιάζεται. Δεν πρόκειται να πει τίποτα με τη γνώση του. Θα τα δεχτεί αυτά τα πράγματα που έλαβαν χώρα με την πίστη του μόνον, με τη γνώση του τίποτα. Λέγει αστεία, οσοδήποτε μόρφωση κι αν έχει, οτιδήποτε κι αν γνωρίζει. Αυτά είναι θέματα της χάριτος, δεν είναι θέματα της γνώσεως. Είναι θέματα της καρδίας, δεν είναι θέματα του νόους. Χαίρε λοιπόν, λέει, φιλοσόφους
ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Αυτοί που ξέρουν οι γλαφυροί να κάνουν λόγους, να κάνουν τέτοια, τους βγάζει αστείους, αλόγους, που δεν ξέρουν τίποτα. Διότι ποιος μπορεί να ερμηνεύσει την άσπορον αυτήν σύλληψη? Ποιος μπορεί να ερμηνεύσει το πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος διαμέσου μιας γυναικός? Ποιος μπορεί να τα ερμηνεύσει αυτά? Βέβαια δεν ξέρω αν μπορείτε και παρακολουθείτε με τη βοήθεια του Θεού και βλέπετε τι περιεχόμενο έχουν μέσα αυτά τα χέρια, τα οποία βέβαια εμείς κρατούμε τη σύνοψη, τη συνέκδημο, τα ακούμε, τα λέει ο Πάτερ κλπ. Αλλά περνάνε στην επιφάνεια. Τα περπατούμε. Δεν εμβαθύνουμε κάτω να βγάλουμε το τι λέει και γιατί το έγραψε και τι θέλει να διδάξει με αυτό το πράγμα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Απεδείχθησαν μωροί αυτοί που ήθελησαν να συζητήσουν γύρω από το θέμα της ενσάρκου οικονομία. Χαίρε, εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Και αυτοί εξουθενώθησαν όσοι ήθελησαν να παρουσιάσουν πράγματα που ανθρώπινα, εφόσον αυτά είναι θεία, δεν πιάνονται, δεν προσδιορίζονται με ανθρώπινα λόγια, όπως σας είπα γρηγορότερα, αλλά μόνον με την καρδιά, μόνον με τη χάρη, μόνον με την πίστη. Δεν ξέχασε και εμάς. Έχει και εμάς τους Αθηναίους μέσα. Θα το θυμόσαστε αυτό, ε? Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Εσύ που διαλύεις δηλαδή τα περίτεχνα λογικά κατασκευάσματα των Αθηναίων των λογίων, τους βγάζει έξω. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Τι είναι σαγίνη? Δίκτυο. Ποιοι είναι οι αλλοίς? Οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι, οι αγράμματοι, κατόρθωσαν με τη σαγίνη του λόγου να φέρουν ανθρώπους μέσα στη σωτηρία, στο Χριστό, και τους χαιρετίζει. Διότι η Παναγία είναι αυτή που έφερε αυτόν, που αξιοποίησε αυτούς οι οποίοι εζόγρισαν, εψάρεψαν τους ανθρώπους. Εγώ τώρα ομιλώ, κάνω να πούμε στη συνέχεια του Αποστόλου, ξέρω εγώ τη θέση κρατώ και κηρύττω Χριστόν. Τι κάνω τώρα? Κάνω τη δουλειά κατ' επέκταση που έκαναν εκείνοι. Βέβαια δεν το κάνω στο βαθμό εκείνων, σε ένα μικρότερο βαθμό, σε ένα ποσοστό, μέσα στο πλαίσιο των δυναμιών κάνω αυτή τη δουλειά. Σαρεύω αυτή την ώρα και κοιτάζω να τους φέρω με το λόγο του Θεού στο δίχτυ του Χριστού μέσα για να σωθούν οι άνθρωποι. Αυτό που έκαναν αυτοί τότε συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Διότι η εργασία που γίνεται αυτή την ώρα ή άλλες ώρες σε κατηχητικά, σε γενικά, σε λόγους άλλους, στην εκκλησία που αναγινώσκονται, που γίνονται μελέτες γραφών κλπ. Είναι η επέκταση των πράξεων των Αποστόλων κατ' εντολήν του Χριστού που εγεννήθη από την Θεοτόκον. Γι' αυτό δεν ξέρω εάν έχετε προσέξει, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων δεν έχει επίλογο, δεν έχει κλείσει. Όλα τα άλλα έχουν επίλογο και έχουν κλείσει πλην του βιβλίου των Αγίων Αποστόλων, των πράξεων. Μένει εκεί και το έχει αφήσει σαν απαράτησε την κατέθεση, έβαλε κάτω το κοντιλοφόρο και το χαρτί, ότι θα προχωρήσει, θα γράψει στη συνέχεια, αλλά δεν. Διότι θα ήρχονται άλλοι να γράψουν και θα γράφουν συνέχεια πράξεις των Αποστόλων μέχρι συντελείας των αιώνων. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει την Παναγία μας κατά αυτή την έννοια. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάδια σπόσα, όσους έξυπνους τους έφερες βόλτα, και χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Τα δίχτυα, η αλύση είναι, πως είπε στους Αποστόλους, φύσε τα λέει αυτά και θα σας κάνω τώρα να αλλιεύετε ανθρώπους. Του λέει του Πέτρου, από του νυν του λέει, θα είσαι άνθρωπος που θα ζωγρείς, που θα ψαρεύεις ανθρώπους. Ας τα ψάρια αυτά. Θα ψαρεύεις λογικά πλέον ψάρια. Τα φέρνεις με το δίχτυ σου, με το λόγο σου, στο λιμάνι του Θεού. Συνεχίζει στο ίδιο μέρος να τη χαιρετίζει και λέγει, χαίρε
βυθού αγνίας εξέλκουσα. Κάθε άνθρωπος μακριά από το Χριστό πρέπει να τον φανταζόμεθα ότι ευρίσκεται σε επιθυμένα άνθρωπο. Είναι ένα αγνία ο άνθρωπος, ζει σε ένα σκοτάδι απέραντο. Ας γνωρίζει όσα θέματα θέλει, ας έχει όσα γράμματα θέλει στο κεφάλι του, ας μάθει όλη τη σοφία του κόσμου. Για το Χριστό δεν έμαθε, για το γιο της Μαρίας δεν έμαθε, για το μυστήριο ξένον αυτό που έγινε ο Θεός, Υιός της Μαρίας, Υιός του ανθρώπου, δεν έμαθε. Είναι σε βυθό αγνίας. Χαίρε, λέγει, βυθού αγνίας εξέλκουσα. Εσύ που μας έβγαλες από το βυθό της αγνίας και μας παρουσίασες τον αληθινό Θεό. Διότι μόνον ο αληθινός Θεός είναι φως και βγάζει τον άνθρωπο εις το φως. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, που φωτίζεις πολλούς τη Θεία γνώση. Οποιαδήποτε γνώση δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο και δεν σώζει τον άνθρωπο. Η μοναδική γνώση που είναι απαραίτητο στον άνθρωπο, έστω και αν υπάρχουν και οι άλλες, είναι να γνωρίσεις τον αληθινόν Θεό. Τι είπε? Ή να γνώσεστε τον αληθινόν Θεό και όν αυτός απέστειλε. Αυτή είναι η εντολή. Ο άνθρωπος, εάν δεν γνωρίσει τον αληθινό Θεό και σταθεί σε ένα Θεό, περιπίν εκ των 12 που είχαμε φτιάσει εμείς και τους είχαμε στείλει και στο ξεκαλοκαίριασμα στον Όλυμπο, ή ξέρω εγώ σε οποιοδήποτε άλλο Θεό που φτιάχνει ο άνθρωπος, που είναι ένας ψεύτικος Θεός. Γιατί ξέρετε και σήμερα υπάρχουν ειδωλολάτρες. Έχουν φτιάσει δικούς τους θεούς. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι, μη μου λες εμένα τώρα, εγώ μέσα εδώ έχω. Έχει φτιάξει δική του θρησκεία με δικό του Θεό. Που αυτή η θρησκεία έχει μόνον κόλαση. Μόνον του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού έχει και παράδεισο. Όλες οι άλλες θρησκείες οι ανθρώπινες έχουν μόνο κόλαση. Η αληθινή θρησκεία είναι του Χριστού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού. Γι' αυτό πρέπει να στέκεστε στο σημείο αυτό. Θυμόσαστε προχτές τι είπανε οι άγγελοι στα σμυροφόρους? Τι ζητείτε, λέγει, εδώ, τι ζητείτε? Ιησούν, τον Εσταυρωμένο, τον Ναζαρινόν. Τρεις τίτλους έβαλε, τρία επίθετα. Ιησούν, τον Εσταυρωμένο, τον Ναζαρινόν. Όχι κάποιον Ιησούν. Οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί. Αλλά περί του Εσταυρωμένου Ιησού, περί του Ναζαρινού Ιησού. Γιατί πολλοί άνθρωποι, όπως ξέρετε και μέχρι τη σήμερα, πιστεύουν στο Θεό, παραδείγματι. Άλλοι σε ένα ανώτερο, άλλοι σε μια ανώτερα δύναμη, άλλοι στο Χριστό. Αλλά όχι ως Θεό, όχι ως Αναστηθέντα. Εκεί στέκονται. Άκουσου μεθά σου και πάλι, είπαν στον Παύλο, όταν είπε ότι ο Χριστός ανέστη. Τους φάνηκε αστείο όταν μίλησαν περί Αναστάσεως του Ιησού. Τους φάνηκε αστείο, λέει, θα τα ξανασυζητήσουμε σε μια άλλη αυτή, φτάνει μέχρι εδώ. Διέκοψαν τη συζήτηση και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μέχρι τη σήμερα που όταν φτάσουν να ομολογήσουν εάν ο Χριστός, αυτόν που λένε το Θεό, ότι είναι Θεός ο Χριστός και ότι ανέστη, εκεί την αφήνουν τη συζήτηση πολύ στη μέση. Πιστεύουν βέβαια σαν να αμορφωτήν, σαν ένα μεγάλο πρόσωπο, υψηλό πρόσωπο, σαν έναν τεχνίτη, σαν έναν φακίρι που πήγε και έμαθε τέχνη κάτω εκεί στα Ινδία. Χίλια πράγματα πιστεύουν. Αλλά στον Ιησούν, τον Εσταυρωμένον, των Ναζαρινών, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν. Γι' αυτό εδώ επιμένει τον αληθινόν Θεόν. Αυτό το εν αληθεία πάντοτε ο Θεός το υπεστήριξε. Θυμόσαστε στη συνάντησή του με τη Σαμαρίτιδα, όταν άρχισε η συζήτηση δογματική. Εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χάριν Πνεύματος Αγίου να προσκυνήσει σωστά το Χριστό και κατ' επέκταση το Θεό. Διότι δια του Ιησού προσκυνάται ο Χριστός. Ουδείς δύναται, λέγει, να πει τον Κύριο άνευ Πνεύματος Αγίου. Δεν τον δέχεται ο Χριστός. Γι' αυτό και οι Ιεχωβείτε και οι άλλοι δεν τον δέχονται τον Χριστό.
Ούτε οι Προτεστάντε, οι λεγόμενοι Ευαγγέλικοι που κόπτονται για τον Χριστό, δέχονται τον Χριστό. Ούτε την Αγία Τριάδα τη δέχονται. Μα το έχετε υπόψη σας αυτό το πράγμα. Τι δέχονται. Τέρας λέει, μου έλεγε ένας. Τέρας λέει είναι ο Θεός. Τρία κεφάλια είναι. Χριστόν λέει γέννησε η Παναγία. Τότε πρέπει να λέγεται Χριστοτόκος. Αλλά δεν λέγεται Χριστοτόκος, λέγεται Θεοτόκος. Διότι έτεκε τον Εμμανουήλ, τον μεθυμόν Θεόν. Και αυτοί οι Προτεστάντες που κόπτονται για το Ευαγγέλιο, ότι πιστεύουν στον Χριστό, την Αγία Τριάδα δεν την προσκυνάνε, δεν την παραδέχονται. Να το έχετε υπόψη αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν επιμένει και λέγει περί αληθινού. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, από το βυθό της αγνίας. Χαίρε πολλών εγνώση φωτίζουσα, που τους δίνεις την πραγματική γνώση. Και είδατε τι λέγει η οξολογία. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Χωρίς το φως μπορείς να ειδείς το φως και να έχεις φως. Με το φως. Χωρίς Χριστόν δεν έχεις φως. Το πραγματικό φως, το αληθινό φως, το ερχόμενο εις τον κόσμο. Φωτίσε πάντα άνθρωπον, θέλοντα άνθρωπον. Πάντα άνθρωπο, θέλοντα άνθρωπο, θα προσθέσετε εκεί εντός παρενθέσεως. Δια του μη θέλοντας, σκοτάδι. Για τους θέλοντας, φως. Την ίδια στιγμή. Είναι έτσι η κατάσταση, ντούπλου φάς. Για τους θέλοντας, πολύ φως, αυτά που συζητούμε. Για τους μη θέλοντας, πολύ σκότος. Τα απορρίπτουν εκ προημία και δεν δέχονται τίποτα, καμία. Χαιρετίζει λοιπόν την Παναγία μας, ότι είναι αυτή που έφερε το πραγματικό φως και έβγαλε τους ανθρώπους από την άγνοια, από το σκοτάδι που ζούσανε, από την ιδωλολατρία. Σου έδωσε να καταλάβουν ότι ο προορισμός τους δεν είναι μόνο για εδώ τη γη. Κατερχόμενος του Χριστός στον κόσμο, έδωσε νόημα στους ανθρώπους, περιεχόμενος στους ανθρώπους και οδηγία στους ανθρώπους. Τους εφώτισε να μάθουν πού θα ήρθανε, γιατί ήρθανε και πού υπάγουν. Διότι ο άνθρωπος έχει προορισμό. Κάθε τι που υπάρχει εδώ έχει κάποιο προορισμό. Αν αυτή η έδρα υπάρχει εδώ είναι για να εξυπηρετεί τον ομιλητή. Αν αυτό το μεγάφωνο είναι για να μεταδίδει. Αν αυτό είναι για να γράφει. Η καρέκλα για να κάθεσαι. Το νερό για να πλένεσαι. Το φως για να φωτίζει. Όλα έχουν προορισμό. Ο άνθρωπος δεν έχει προορισμό. Πώς δεν έχει προορισμό ο άνθρωπος. Πόσο όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο, πόσο ο άνθρωπος δεν έχει προορισμό. Και εν τούτης πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν προορισμό εις τον κόσμο τούτον και θα του ζητηθεί λόγος εις τον κόσμο εκείνον. Που είτε το θέλουν είτε όχι θα βρεθούν αντιμέτωποι μια μέρα με το Δημιουργό, με αυτόν που έφερε η Μαρία. Γι' αυτό τη χαιρετίζει με πολύ πνεύμα, γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολύ πνεύμα, που τη χαιρετίζει ότι είναι εκείνη που έφερε αυτόν που μας έβγαλε από το βυθό της αγνίας, εξέρχουσα μας τράβηξε, χαίρε πολλών εν γνώση φωτίζουσα, που τους έδωσε την ανάλογο γνώση να γνωρίσουν τον πραγματικό προορισμό τους. Και εν μικρό, αυτό θα μπορεί καθένας να το δικαιολογήσει. Δεν ξέρω πώς ζήσατε και πότε επιστρέψατε εις Χριστόν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι σαν τη γρήπη. Η γρήπη κάνει μια τροχιά. Δεν την πιάνει κανένας γιατρός και κανένα φάρμακο. Και ακούμε πολλές φορές από τους γιατρούς, θα κάνει την τροχιά της η γρήπη. Θα καθίσεις κάτω, φυλάξου. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι λίγοι άπειροι ελάχιστοι εκείνοι που μείνανε καθαροί με το ένδυμα του βαπτίσματός των. Όλοι οι άλλοι το λερώσαμε και ξαναγυρίσαμε, έτσι. Και ζούσαμε έναν καιρό όσο σκοτάδι. Φύγαμε μακριά από το πατρικό. Γίναμε άσωτοι. Ζούσαμε τους καιρούς της αγνίας. Το λέει άλλωστε ο Παύλος. Δεν το λέει ο Παύλος. Δεν το μας το είπε εδώ στην Αθήνα που ήρθε. Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοήν. Παραδέχεται ότι εσείς Αθηναίοι ζήσατε σε άγνοια. Προσυνάγατε τα λιθάρια, φτιάχτε γνώση θεούς κλπ. Όμως τώρα που έστασε μετέφερα εγώ το φως, από εδώ και κάτω έχω φτιάξει μια μέρα που θα μας κρίνει όλους. Και αυτός που θα κρίνει είναι ο Χριστός. Λοιπόν, όταν επέτρεψε η χάρη του Θεού και μας περίμενε και επιστρέψαμε, μετανοήσαμε, εξομολογηθήκαμε, αρχίσαμε τώρα να κοινωνούμε κλπ. Πείτε μου, δεν βλέπουμε διαφορετικά? Δεν βλέπουμε ότι πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι εμείς δεν θα τα κόψουμε ποτέ, ότι είναι ακατόρθωτα,
Ότι το Ευαγγέλιο είναι ακατόρθωτο και οι εντολές του Χριστού είναι ακατόρθωτες. Τώρα πώς το κατορθώνουμε? Δεν βλέπουμε τώρα. Βρε τι λέγαμε. Καθόμαστε απ' έξω και λέγαμε ότι είναι αδύνατα. Να τα πούν αδύνατα. Εγώ που δεν είστευα ποτέ. Εγώ που έλεγα δεν θα σταματήσω τον άντρα ποτέ ή τη γυναίκα ποτέ. Εγώ δεν θα κόψω τη βλαστήμια. Εγώ δεν θα κόψω το χαρτί κλπ. Πώς τα κόψες? Βλέπεις τώρα, βλέπεις ότι είναι κατορθωτά. Και ένας μικρό επέτυχες και αν αγωνιστείς θα επιτύχεις ακόμη πιο πολλά. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε ατομικών πειραματισμών αυτής της γνώσεως και αυτού του φωτός. Ο Άγγελος, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίνει το φως στον άνθρωπο και του λέει αυτό είναι ο δρόμος. Αυτό θα κάνεις. Και εγώ θα σε βοηθήσω. Αρκεί εσύ να θελείς. Και συνεχίζει και τη χαιρετίζει ως εξής σε αυτό το κομμάτι. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Ολκάς είναι πλοίον, ασφαλές, γερό πλοίον. Χαίρε, τη χαιρετίζει ότι είναι το πλοίο που όσοι μπουν μέσα, όσοι θελήσουν και μπουν μέσα, θα σωθούν. Τρικυμία είναι εδώ. Οζωμένη θάλασσαν κατά τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων διερχόμεθα. Πόσοι θα τερματίσουν, δεν ξέρω. Οι περισσότεροι θα ναυαγήσουν εις τον δρόμον αυτόν για την αιωνιότητα. Διότι όπως ξέρετε, ένα πέρασμα είναι. Τριγώνια είμεθα και θα περάσουμε. Εδώ δεν θα μείνουμε. Δεν έχουμε την μένουσαν, την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν είμεθα κάτοικοι της γης, είμεθα ένοικοι της γης, όπως έχουμε πει άλλες φορές. Ο άνθρωπος ήρθε να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Δεν ήρθε να ζήσει που λένε ορισμένοι. Και ο θάνατος δεν είναι τέρμα. Είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της πραγματικής ζωής, της οποίας ούκεστε τέλος. Εδώ λοιπόν η Παναγία παρουσιάζεται σαν ένα πλοίο και όσοι μπουν μέσα στο πλοίο αυτό θα σωθούν. Αυτή καθεαυτή η Παναγία δεν είναι πλοίο. Έφερε το πλοίο, έφερε το σωσίδιο που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτός που όσοι πιαστούν από το Χριστό θα σωθούν. Ο Χριστός είναι το σωτήριο σκηνή, αλλά πρέπει να θέλει ο άνθρωπος. Ωραία το έχει. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι? Δεν θέλουν οι άνθρωποι να σωθούν. Διότι η διδασκαλία του Ιησού τίθεται αντιμέτωπος της αρκούστων, αντιμέτωπος των ειδονόντων, αντιμέτωπος του εγωισμού των, του συμφέροντος και δεν θέλουν ένα τέτοιο Χριστό. Καταλάβατε? Γι' αυτό και δεν θα σωθούν. Αν ο άνθρωπος μπορούσε να ερμηνεύσει το θέλω, τι είναι αυτό το θέλω, θα έπρεπε να ντρέπεται από το ένα μέρος για αυτή τη δύναμη που του δώσε ο Θεός, τουλάχιστον για αυτόν τον κόσμο, και ταυτόχρονα για την ευθύνη που έχει έναντι αυτού του αυτεξουσίου. Για το θέλω είναι το αυτεξούσιο. Δεν θέλω, Κύριε. Καλά παιδί, δεν μαλώνουμε, αν θέλεις. Ο άνθρωπος είναι προσωπικότης. Ο άνθρωπος έχει μια δύναμη. Δεν θέλω να σκανδαλιστείτε, εγώ θα το πω. Ξέρετε τι δύναμη? Μεγαλυτέρα της Αγίας Τριάδος. Δεν σε θέλω, Χριστέ, και τον βλασφημί και από πάνω. Εντάξει, μη με θέλει. Φάει, πιέ, πάρ και τον αέρα μου, βγαίνει στην εξοχή. Εντάξει. Αδιαφόρος θα τα συζητήσουμε πιο κάτω όταν συναντηθούμε. Τώρα που είσαι στον κόσμο τούτο, είσαι ελεύθερος. Η ελευθερία αυτή, το αυτεξούσιο αυτό του που έχει δώσει τον άνθρωπο, δένει τα χέρια του Θεού και τον κάνει τον Θεό αδυνατότερο του ανθρώπου. Για τον ίνεο να επαναλαμβάνω, όταν τα πράγματα τερματίσουν και αλλάξουν τα σκηνικά, τότε θα παρουσιαστεί η δικαιοσύνη του Θεού και θα μας ξετινάξει όπως τεινάζει το σκυλί το λαγό που το πιάνει. Γιατί του έχει βγάλει τη γλώσσα ότου να το φέρει, τώρα το πιάζει, το τεινάζει. Έτσι θα μας τεινάξει η δικαιοσύνη του Θεού. Διότι σήμερα δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού.
όπως θα ενεργήσει πέραν του τάφου, και εκεί εμείς ποντάρουμε τη βοηθεία του σατανά και του εγωισμού μας, ότι δεν υπάρχει ή δεν δύναται. Και υπάρχει και δύναται, αλλά μακροθυμεί και δίδει ευχέρεια στον άνθρωπο. Πότε θα θελήσει ο άνθρωπος, τον βοηθάει, του πιάνει κανιά φορά τα αυτή, τον φοβερίζει από εδώ, του χτυπάει τα πόδια από εκεί με κανένα τζεβίτ κλπ. Και μήπως τον φέρει μέσα, μήπως θελήσει να έρθει μέσα, μήπως θελήσει. Το θέλω του ανθρώπου είναι που δυσκολεύει τον Θεό να ενεργήσει, διότι ο άνθρωπος δεν θέλει, δεν εκβιάζει κανέναν. Διαφορετικά με τη βία τον άνθρωπο τον έπιανε να τον βάλει μέσα. Όχι. Εάν θέλει. Γι' αυτό βλέπετε, θέλει η γη γενέστε. Ρωτάει, θέλει. Ποιο δεν θέλει τα μάτια του. Ποιο δεν θέλει την υγεία του. Αν θέλει. Εγώ δεν σε εκβιάζω. Και πολλοί άνθρωποι δεν το θέλουν. Και μάλιστα σε πολύ δύσκολη θέση, πολλοί έχετε προσέξει, άνθρωποι που εξαρτώνται από κάποιον για ένα του θέμα πολύ σοβαρό. Ακούμε και λένε, από αυτόν δεν θέλω τίποτα. Προτιμώ να πεθάνω, προτιμώ να γίνω λούστρο στην Ομόνοια, από αυτόν δεν το θέλω. Ξέρετε, τέτοια πράγματα υπάρχουν και σήμερα. Από τον Χριστό δεν το θέλω. Έχουν κακία με τον Χριστό. Δεν τον θέλουν τον Χριστό. Τόσο σατανεμένοι, δεν τον θέλουν τον Χριστό. Και ξέρετε, ο Χριστός μαζεύεται. Κάνει την άκρη του για τώρα. Πέρασε, Λεβέντη μου. Καλά κάνεις και δεν με θέλει. Θα τα βρεις αύριο. Μπροστά σου ό,τι φτιάνεις, ό,τι κτίσεις. Γι' αυτό και βλέπετε μέχρι σήμερα άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν σωθεί από πολλές πλευρές δεν σώζονται, διότι μέσα τους δεν έχουν αυτή την αγάπη προς τον Χριστό. Δεν τον θέλουν, δεν τον παραδέχονται ως σωτήρα τους, δεν τον παίρνουν. Και εκεί ο Χριστός δυσκολεύεται να ενεργήσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι ο ίδιος έδωσε την ελευθερία αυτή στον άνθρωπο, το αυτεξούσιο αυτό στον άνθρωπο. Ξέρετε, είναι μια από τις τρεις άπειρες ιδεότητες του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, ναι. Τι πήγε, πού πόνταρε ο σατανάς τότε πίσω στην Εύα, θυμόσαστε. Πού πόνταρε. Της είπε, αν φας από αυτό θα γίνεις Θεός. Και αν γίνεις Θεός θα είσαι παντοδύναμος, θα είσαι παντογνώστης, θα είσαι αιώνιος. Εφές τις οποίες έχει ο άνθρωπος μέσα του, και παντοδύναμος να είναι εν Χριστώ και πάνσοφος να είναι και αιώνιος να είναι. Και βλέπετε τις τρεις τάσεις αυτές που κοιτάζουμε με ένα κουμπί να διοικήσουμε τα πάντα. Κοιτάμε να μάθουμε τα πάντα, τι γίνεται στους γαλαξίες κλπ. Και φροντίζουμε να βρούμε τρόπους να μην πεθάνουμε. Είναι οι τρεις εφέσεις, είναι οι τρεις ιδιότητες που στο άπειρο έχει ο Θεός και τις μικρό έχει ο άνθρωπος. Εκεί επόνταρε ο αυτός και έκαμε κακή χρήση της ελευθερίας του, δεν τον εξεβίασε, τον βόχισε μάλιστα και να μετανοήσει, πράγμα το οποίο έκαμε και στον Κάιν. Ο Κάιν μάλιστα το έκανε πιο φαντάχτερο, του μπήκε μπροστά να μην το κάνει το έγκλημα. Βάση περιπτώσει τον μέριασε ο Κάιν το Θεό και έκαμε το έγκλημα, πότισε την παρθένο γη με αίμα αδελφικό το πρώτον. Έπειτα τον βοηθάει που είναι ο αδελφός σου για να μετανοήσει, και αυτός πάλι την ελευθερία του δεν εδέχτη ούτε την αποτροπή ούτε την προτροπή εκ των υστέρων να μετανοήσει. Γι' αυτό και όσοι μένουν μέχρι τη σήμερον έξω μένουν, διότι δεν τον θέλουν τον Χριστό. Από τη στιγμή που θα θελήσουν τον Χριστό, ο Χριστός αναλαμβάνει όλα τα χρεόγραφα, όλα τα γραμμάτια, όλες τις βρωμιές, όλες τις εκκρεμότητες και τις τακτοποιεί μόνο κοντιλιά. Δεν δυσκολεύεται, δεν ζητάει αντιμισθία, δεν ζητάει χειροκροτήματα, τίποτα. Από αγάπη κινούμενος προς το πλάσμα, τακτοποιεί. Όσοι λοιπόν άνθρωποι δεν μπήκανε ακόμη μέσα, είναι διότι δεν θέλουν. Μέσα στο Ευαγγέλιο, μια και το θίγω αυτό, για μην λέει κανείς ποτέ, γιατί εγώ δεν τη θέλησες εσύ, γι' αυτόν τον λόγο. Εκτός και είναι καμία εξαιρετική περίπτωση που θέλει ο Θεός έτσι, διότι έτσι σε συμφέρει για την ώρα. Διαφορετικά οι περισσότερες περιπτώσεις είναι διότι δεν τον θέλουμε τον Θεό να είναι στη μέση. Έχει δύο περιπτώσεις μέσα στο Ευαγγέλιο. Η μία την ακούσαμε τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, όταν ο Χριστός μας
είπε τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ. Το θυμόσαστε? Το 23ο κεφάλαιο είναι. Αν δεν το θυμόσαστε, όταν πάτε σπίτι σας να ανοίξετε το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον στο 23ο και θα βρείτε τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ που αισθάνθηκε, της είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκηση θέλησα, επισυνάξε υπό τα σπέριγάς μου όσοι όρνης τα νοσία αυτής, και ουκ ή θελήσατε. Δεν είπε δεν μπορέσατε. Γι' αυτό μην πει ποτέ του κανείς ότι δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Δεν θέλεις να το κόψεις. Δεν θέλεις να γκρεμίσεις το παράνομο κρεβάτι. Δεν θέλεις να σταματήσεις κλοπή. Δεν θέλεις. Το δεν μπορώ δεν περνάει στο Θεό. Για το Θεός είπε: άνεφε μου, ουδή να σε πει ουδέν. Ζήτησε με μένα να δεις πως θα τα μπορέσεις. Αλλά δεν θέλεις όμως να σταματήσεις την παρανομία αυτή. Θυμούμε μια περίπτωση μιας η οποία ζούσε παρανόμως με έναν αυτοκινητιστή. Και όταν έφτασα εκεί, την πλησίασα και της λέω: δεν προτιμείς να γίνεις πλήστρα παρά αυτό που κάνεις? Είναι σωστό αυτό που κάνεις? Λέει: δεν είναι. Αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το κόψω. Θέλεις, εγώ θα σου υποδείξω τον τρόπο να το κόψεις. Μα δεν έχει μόνο. Μα δεν έχει. Θέλεις, και πώς θα ζήσεις? Να γίνεις πλήθρα, να ζήσεις. Τι σε θέλω τώρα που σε πόρνει, αν μου τα φοράς τα λευκά και αν μου έχει 40 τουαλέτες μέσα στο αυτό. Πόσον όλα αυτά καλύπτουν μια πόρνη, μια ανάθυμο. Τι, πού, δεν ήθελε. 10 χρόνια πέρασαν για να έρθει σε μυαλό να τα πετάξει αυτά κάτω. Άρχισε να μαραίνεται και να την κλωτσάει ο άλλος και αναγκάστηκε να επιστρέψει, και ευτυχώς που μετανόησε και επέστρεψε. Ξομολογήθηκε και νομίζω έχει κοιμηθεί τώρα και εσώθηκε κατά κάποιον τρόπο. 10 χρόνια δεν ήθελε. Τι δεν μπορούσε? Διότι άμα πω στον Χριστό: Χριστέ μου θέλω, δεν το μπορώ όμως. Όχι θέ με, εγώ θέλω. Τα πράγματα άλλαξαν. Αμέσως άλλαξαν. Είναι δίπλα εκεί και περιμένει να βοηθήσει. Αλλά εμείς δεν θέλουμε. Σκεπτόμενοι τι απολαβάς έχουμε, διότι εάν σταματήσουμε την αμαρτία που είναι εύκολος να μας κουβαλάει, να μας δίνει, να μας τρέφει, να μας παρουσιάζει, τότε θα αναγκαστούμε να ταπεινωθούμε, να εργαστούμε, να στερηθούμε ορισμένα πράγματα. Με βάση αυτό λοιπόν, δεν σε θέλουμε κύριε Χριστέ. Αν έρθει να μας κάνει τέτοιες δουλειές, δεν σε θέλουμε. Πράγμα το οποίο συμβαίνει καθαρά κατ' εξοχήν και σήμερα και σε χριστιανικές ακόμη οικογένειες. Ούτε την Παναγία τη θέλουμε. Ας μου πει μια κόρη, η οποία φοράει αντρικά, ή μια κυρία που φέρνει να ράψει, αγοράζει, ότι την πήρε την Παναγία μαζί και πήγαν να ψωνίσουν. Πείτε, κυρία Παναγία, δεν έχει κανένα δουλειά. Τώρα θα πάω να ψωνίσω εγώ. Το τζιν. Δείξω τις γραμμές μου. Θέλω να σας φωνάξω, μεθαύρα μ' αρρωστήσω. Στη υπηρέτρια, νοσοκόμα. Έλα Παναγία, όχι Παναγία. Τώρα έξω Παναγία. Δεν σε θέλω κοντά μου. Διότι αν ο άνθρωπος ήθελε να γυρίσει να πει: έρχεσαι Παναγία να πάει να ψωνίσουμε, θα του κοβόταν η χολή εκεί πέρα. Δεν τη θέλει την Παναγία. Δεν τον θέλει τον Χριστό. Τον πεζαχτά, τη δουλειά, τη συζήτηση. Δεν τον θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Και το είπε: ούκη θελήσατε. Σας μίλησα με πολλές φωνές. Γιατί φυσιοδίφε λένε, όπως σας έχω πει μια άλλη φορά, ότι η κότα έχει 9 φωνές. Όταν τα πράγματα είναι καλά, δεν ακούς κλοκ, 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 γέλει. Βρίσκει ένα σκουλί. Να είσαι τα πουλάκια έρθει. Βλέπει γεράκια. Άλλη φωνή, άλλη φωνή. Σας μίλησα, λέει, με όλες τις φωνές. Σας έστειλα προφήτες, σας έστειλα τούτο, σας έκανα τάλο, επέτρεψα εχμαλωσία. Και. Ουκ ή θελήσατε. Και στο ε39 του Ιωάννου, το οποίο κακώς ερμηνεύουν πολλοί, λέγει το εξής στους Εβραίους: ημείς ερευνάτε τα σγραφάς, διαβάζετε, δεν είναι προτρεπτικό που το βάζουν ορισμένοι να διαβάζουν, όχι. Ημείς ερευνάτε τα σγραφάς, ότι δοκείτε εν αυτής ζωήν αιώνιον έχει. Ερευνάτε, λέει, τα σγραφάς, ότι δοκείτε, γιατί νομίζετε ότι αυτές οι γραφές έχουν μέσα ζωή αιώνια. Και αυτές οι γραφές ομιλούσι περί εμού. Αυτές μιλάνε για μένα. Και ου θέλετε
Όχι, δεν μπορείτε. Ού θέλετε, ελθύν πρόσμε, ή να ζωήν αιώνιον έχετε. Εσείς νομίζετε ότι όταν διαβάζετε τις γραφές, τα γραφάς αυτά, ότι έχετε ζωή αιώνια. Όχι. Δεν είναι η γραφή η ζωή αιώνιος. Είναι το πρόσωπο για το οποίο ομιλεί η γραφή. Και η γραφή μιλάει για μένα, λέει ο Χριστός. Και εσείς δεν με θέλετε μένα για να έχετε τη ζωή αυτή. Δεν με θέλετε. Αυτό είναι. Γιατί δεν το θέλει το Ευαγγέλιο σήμερα ο άνθρωπος. Γιατί δεν το θέλει νεαρά το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν το θέλει κυρία το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν το θέλει ο εμπορευόμενος το Ευαγγέλιο. Για του ελέγχει την παράνομο ζωή. Δεν θέλει λοιπόν. Για του λέει νηστεία. Για του λέει εγκράτεια. Λέει παιδοποιία στο αντρόγενο. Λέει τιμιότητα στον εμπορευόμενο κλπ. Και δεν τον θέλει. Βγάζει στην άκρη το Ευαγγέλιο. Το αναστήρι καμιά φορά αν πρόκειται να ορκιστεί απάνω σε αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει και ένα άλλο ακόμη που θέλω να το ξέρετε για να μην επιρρύψετε ποτέ σας στο Χριστό ευθύνη. Αλλά να την επιρρύψετε επάνω σας και εγώ να την επιρρύψω επάνω μου. Υπάρχει, αν καλώς ενθυμούμε, στο 15ο κεφάλαιο τη Σοφία Σειρά. Διαβάσετε τα τελευταία εδάφια. Εκεί φέρει τον άνθρωπο αυτεξούσιον, ελεύθερον. Και λέγει, ούκ ενε τίλατο ουδενία σεβήν, ουδέ έδωκε άνεση ουδενία μαρτάνια. Δεν είπε σε κανένα να ασεβήσει, ούτε βόησε κανένα να αμαρτήσει. Παρέθηκε έτσι πυρ και είδωρ. Έβαλε εδώ φωτιά και έβαλε εδώ νερό. Ού θέλει εκτείνει τη χείρα σου. Θέλει να το βάλει στη φωτιά, πάει στα επακόλουθα. Θέλει να το βάλει στο νερό, είσαι ελεύθερο. Δείχνει το αυτεξούσιο του ανθρώπου, τη ελευθερία του ανθρώπου. Αν λοιπόν εκάηκε από τη ζωή και φεύγει τσουρουφλισμένο από τη ζωή αυτή, είναι γιατί μόνο σου έβαλε το χέρι στη φωτιά και ακολούθησε τον δρόμο αυτόν, ο οποίο σε φτάνει στην καταστροφή. Εάν εσώθει, είναι μόνο σου έβαλε το χέρι σου στο νερό, εντί ελευθερία σου και εξέλεξε αυτό. Ή αν έπεσε, το χέρι σου είναι να σηκωθεί ή να μην σηκωθεί. Άνθρωπο είσαι. Το πίπτην ανθρώπινον. Το εμένιν σατανικών κατά των θείων Χριστόστομων. Το έχει λοιπόν πολύ ωραία, την παρουσιάζει λοιπόν ο Θολκάδα, θα είναι πλοίο των θελόντων σωθήνε. Αυτοί που θα μπουν μέσα στο πλοίο θα σωθούνε. Τός που είναι ο κυβερνήτης του πλοίου είναι ο Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος έχει Χριστό στο πλοίο, το πράγμα δημιουργεί ασφάλεια. Διότι όπως ξέρετε που λέει ο Δαβίδε τη σοφία του, «Για αν πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Και στην κόλαση πάω με το Χριστό, αρκεί να έχω το Χριστό στο πλοίο μου. Διότι η παρουσία του Χριστού και αυτή την κόλαση θα τη μετατρέψει σε παράσταση. Με το Χριστό και στην κόλαση πηγαίνω. Πρέπει να τον βάλει ο άνθρωπος στο πλοιάριό του. Ή ο άνθρωπος να μπει στο πλοίο του Χριστού. Ξέρετε ποιο είναι το πλοίο του Χριστού? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Ανοίξετε το Ιερόν Πηδάλιον, το πρώτο φύλλο. Θα δείτε το πλοίο. Μέσα οι Απόστολοι. Ο Χριστός στην πρίμη, πίσω στην πλώρη με το τιμόνι στο χέρι. Το πανί επάνω με το σταυρό και ταξιδεύει για την αιωνιότητα. Όσοι μπουν σε αυτή την ολκάδα μέσα, σε αυτό το πλοίο το ασφαλές, το οποίο το καλύπτουν τα κύματα κάνια φορά, αλλά όμως ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, θα σωθούν, γιατί έχουν Χριστό στην πλώρη τους, θα σωθούν. Όσοι όμως για τον ΑΒ λόγο έκαναν τη ζωή τους εδώ, δεν υφέρησαν ούτε τον Κύριο στην κυβερνήτη τον Χριστό, ούτε ως πλοίο σωτηρίας στην Εκκλησία του. Θα χαθούν οι άνθρωποι αυτοί στα μονοπάτια του εγωισμού των. Θα χαθούν. Διότι ο τρόπος για να επιστρέψει ο άνθρωπος στον παράδεισο, διότι δεν έχει εδώ, όπως είπαμε γρηγορότερα, την μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητή, είναι η Εκκλησία. Δια της Εκκλησίας ο άνθρωπος επιστρέφει στον παράδεισο. Και ο άνθρωπος που δεν έχει μητέρα την Εκκλησία, ούτε αδελφό το Χριστό έχει, ούτε πατέρα το Θεό έχει. Για να έχεις πατέρα το Θεό και αδελφό το Χριστό,
πρέπει να έχει μητέρα την Εκκλησία. Και οι άνθρωποι που δεν μπαίνουν στην Εκκλησία, μέσα σε αυτή την νοητή, πώς να πει κανείς, πώς λέγεται, στην νοητή αυτή ολοκάδα, θα μείνει απ' έξω. Διότι με τον τρόπο το δικό του ενόμησε ότι μπορεί να επιστρέψει. Κατά την ημέρα του θανάτου μας λένε «Εύρον καγώ δια της μετανοίας των οδών». Και σε μια άλλη στροφή λέγει «Παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε». Για να ξαναγίνω πολίτης του παραδείσου και να πάω εκεί μόνον δια του μέσου που ο Χριστός έχει δώσει στην Εκκλησία, θα μπορέσει να επιστρέψει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Γι' αυτό και στέλνει την Εκκλησία να παραλάβει τον άνθρωπο, τον γεννηθέντα που έρχεται. Αμέσως ο ιερέας πρέπει να κληθεί και να προσφέρει τα σευχά της Εκκλησίας στον νεογεννηθέντα, τον ερχόμενο στον κόσμο. Η Εκκλησία παραλαμβάνει τον άνθρωπο διά των ευχών και η Εκκλησία αποστέλνει ξανά τον άνθρωπο να ξαναγίνει πολίτης του παραδείσου. Πάλι δια της Εκκλησίας, δια των ευχών, μακαρία η οδός την πορεύει σήμερα. Κατά συνέπεια, μην κατηγορήσουμε ποτέ το Θεό. Δεν θελήσαμε να ακούσουμε αυτά που λέγει. Όπως ένα παιδί που δεν ακούει το γονιό, που δεν ακούει το πνευματικό, που δεν ακούει το δάσκαλο, που δεν ακούει, θα αναβαγίσει οπωσδήποτε στα μονοπάτια της αμαρτίας. Έτσι ακριβώς και γενικότερα οι άνθρωποι γύρω από αυτό το θέμα που λέγει. Και χαιρετίζει λοιπόν, χαίρε ολοκά των θελόντων σωθήν. Χαίρε λιμήν του του βίου πλωτήρων. Χαίρε λιμήν του του βίου πλωτήρων. Ποιος είναι πλωτήρες του βίου, το πέλαγος αυτό μέσα, το λιμάνι ο Χριστός. Εκεί ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Σατανάς είναι σαδίστα. Σου δίδει μια ιδίτητα, μια γλύκα από το ξυλοκέρατο της αμαρτίας. Έπειτα όμως έμε το κάνει. Επάνω στην ειδονή εκείνη είσαι έτοιμος να φτύσεις αμέσως. Φάει πολύ, έμε το θα κάνει. Πιες πολύ, έμε το θα κάνει. Παίξε χαρτί, θα αυτοκτονήσεις, θα πουλήσεις και το αυτό σου. Απέλασε μια γυναίκα, έναν άντρα. Θα φτύσεις απάνω στην ειδονή. Ό,τι θέλεις βάλε. Αυτό είναι. Δεν ξεκουράζεται η ψυχή. Ο μόνος που ξεκουράζει και την ψυχή και το σώμα είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέει δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Ορισμένοι γυρίζουν στον Χριστό αλλά με τον τρόπο τους. Όχι με εμπιστοσύνη να του τα δώσουν όλα να αναλάβει. Και ο Χριστός προσέχει. Αν του δώσαμε ολόκληρο το φάκελο, αν του δώσαμε ολόκληρο την εμπιστοσύνη ή όχι, και κατά αναλογία ενεργεί. Και πολλοί διότι επέστρεψαν, αλλά κουμπωμένοι, διότι πιστεύω, ξέρετε τι είπα να πει, κύριε. Παραδίδομαι. Πιστεύω, είπα να πει, παραδίδομαι. Δεν γίνεται το δικό μου. Και ο άνθρωπος πιστεύει στη θάλασσα. Και ξαπλώνει στη θάλασσα και κάνει τον πεθαμένο των ξερών και η θάλασσα δεν τον πάει κάτω. Δεν πιστεύει όμως στον Χριστό. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Θα κάνουμε αυτό, αλλά ανθρώποι είμαστε. Ο Χριστιανός δεν είναι άνθρωπος. Είναι υπεράνθρωπος ο Χριστιανός. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν παραδίδουν τελείως στον Χριστό, στην Παλιά Διαθήκη, το χρονικό 19, αν καλώς ενθυμούμε, 6, λέγει το εξής. Ο Θεός λέγει, το μάτι μάλλον του Θεού, περιτρέχει την γη, ή να φανεί δυνατός εις τους έχοντας την καρδίαν τελείαν προς αυτόν. Κουτελέστη. Ο Θεός λέει, ο ψαλμός του Θεού, περιτρέχει την γη ή να φανεί δυνατός εις τους έχοντας την καρδίαν των τελείαν προς αυτόν. Έχετε δει ένα φυτό ήλιο πως κοιτάζει στα μάτια τον ήλιο όλη την ημέρα και μόλις του φεύγει ο ήλιος κρύβεται, δεν θέλει να δει τίποτα άλλο, περιμένει ξανά το πρωί να ξαναδεί τον ήλιο. Αυτό δεν το κάνει ο άνθρωπος, ο λογικός άνθρωπος δεν το κάνει. Όλα αυτά έχουν δοθεί για να διδάσκουν εμάς.
Και το θυμόσαστε τι είναι τρόπο ο Θεός το δείχνει αυτό, ε? Ήθελε να κάνει το κατακλυσμό. Όλους θα τους χαλάσουμε. Όχι, αυτό το σπίτι, αυτή η οικογένεια είναι εντάξει. Στην άκρη. Και τον έβγαλε έξω το γερονόη με την οικογένεια. Ήθελε να κάψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Την αμαρτία, τα αρσενοκητία κλπ. Μπαραφίστε ενέργεια που σήμερα έχει φουντώσει σε βαθμό και μεταξύ αντρογίνων ακόμη. Καλή μόνο. Εν ημέρα Κρίσεως. Αν δεν υπάρχει μετάνοια ειλικρινής και εξομολόγηση. Περιτρέχει το μάτι του και βρίσκει την οικογένεια του Λότ. Έξω αυτό. Δεν τον έκανε. Γιατί στην πρώτη μπορούσε να πει κανένας πονηρός ότι δεν το έκανε αυτό, ήθελε να κρατήσει σπέρμα για να ξανακάνει την υπόλοιπη δημιουργία. Λες δεν μπορούσε ο Θεός να ξαναφτιάξει εκ του μηδενός. Στη δεύτερη φορά όμως τι ήθελε Κύριε, γιατί να μην τον ξαναπολέσει το Λότ. Αλλά το μάτι της δικαιοσύνης του βρήκε ότι ο Λότ ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος και δεν έπρεπε να ξαναπολεστεί. Και πάλι να έγινε αβαρία. Η γυναίκα του εχάθη καθοδόν. Και σώθη μόνο αυτό. Και τα δύο κορίτσια του. Αυτό η γυναίκα του εχάθη. Διότι είχε την περιέργεια να γυρίσει πίσω να δει τι γίνονται οι πολυκατοικίες, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και έγινε στήλη άλατος και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Αυτό είναι ο Θεός. Αλλά θέλει τον άνθρωπο τέλειο να του δοθεί. Ναι, Κύριε. Τα μπλέξα. Ναι. Πάρε το κουβάρι αυτό τη ζωή μου και κανόνισε. Το έχουμε δε εμείς οι άνθρωποι φτιάξει αυτό το κουβάρι σαν το γόρδιο δεσμό που δεν μπόρεσε κανένας να τον τακτοποιήσει. Και ακούμε πολλούς ανθρώπους και λένε πολλές φορές όπως είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει για μένα τίποτα. Δεν τακτοποιείται, δεν υπάρχει λύση στο θέμα μου και τα τι αυτά. Βλέπουν πρόσβαση και πίσω ρέμα. Μην το πεις αυτό. Είσαι ο μεγαλύτερος βλάσφημος. Διότι βλασφημείς την παντοδυναμία του Χριστού και παρουσιάζεις ένα Θεό αδυνατότερον και ένα σατανά δυνατότερον. Διότι αν κατόρθωσε ο διάβολος που σε έβαλε ή με έβαλε στην αμαρτία να νικήσει την εσπλαχνία και την παντοδυναμία του Θεού, τότε ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Και πολλοί άνθρωποι δεν επιστρέφουν με αυτήν την λογική δική του σκέψη ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα όπως είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν σας έχω μιλήσει κάποτε, μα τώρα πηγαίνει πολύ καλά αυτό να σας το πω. Μιλούσα στον Άγιο Αρτέμιο προπολών ετών. Και ένα βράδυ τελείωσα και πήγαινα πεζή βράδυ αργά προς το σπίτι μου, στο Παγκράτη που έμενα. Και βγαίνει μία γυναίκα απ' έξω, 35-40 ετών, και αρχίζει να μου λέει πράγματα και θάματα. Αυτά που είπατε ήταν για μένα απόψε και λοιπά, αλλά δεν γίνονται, δεν σώζουμε. Γιατί λέω, εφόσον υπάρχει το στήθος σου που αναπνέει ακόμη, είναι μια εγγύηση από το Χριστό ότι σε περιμένει. Μα αν ακούσατε Κύριε Παναγόπουλε πώς έχει το θέμα μου, δεν υπάρχει λύση για μένα. Εγώ και να το ακούσω το θέμα σου, δεν θα μπορέσω να το λύσω. Όμως έχω εμπιστοσύνη στον Χριστό ότι εφόσον ακόμη σε έχει και ζεις, πάει να πει αυτός μπορεί να το λύσει το θέμα σου. Αδύνατον μου λέει. Και αρχίζει τα κλάματα. Μη μου κλαις και μη μου στρουζώνεις. Αυτό που σου λέω. Άφησε την υπόθεσή σου στο Χριστό. Δεν λύεται μου λέει η υπόθεσή σου. Είμαι χαμένη, είμαι κολλασμένη με βάση αυτά τα οποία άκουσα και απόψε και την άλλη Τετάρτη που είχα έρθει να σας ακούσω. Λέγω, να σας την πω μου λέτε υπόθεση. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Κράτησε το δικό σου το μυστικό. Ούτε μένα να μολύνεις, ούτε εσύ να εξευτελιστείς. Κράτησε το για σένα. Εγώ δεν έχω το φάρμακο. Έχω όμως το φαρμακοποιό, τον οποίο σου συνιστώ. Έφτασε μέχρι το ύψος των Αγίων Αποστόλων πέρα. Και τι λέγω το εξής. Προσεύχεσαι, λέει προσεύχομαι. Απόψε δεν θα προσευχηθείς τα δικά σου. Θα πας στο σπίτι σου εκεί που μένεις και θα γονατίσεις και θα πεις. Χριστέ μου, άκουσα αυτά και αυτά από τον Παναγόπουλο από. Του είπα όπως ξέρεις αυτά και μου είπε ότι υπάρχει λύση. Εγώ όμως δεν βλέπω λύση. Θέλω όμως αν έχεις λύση να τη δεχτώ. Και να σου δοξάσω το όνομα. Να με βγάλεις από την οδόν της αμαρτίας και
και να γλιτώσω. Θα τα πεις αυτά? Δεν είχε τη δύναμη να μου πει θα τα πει. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου. Επαναλαμβάνω. Θα πεις αυτά να βρει αυτός τρόπος. Τίποτα. Την αφήνω και αυτή. Γιατί είχα φτάσει στα όρια μου, θα έλεγαν, ο Παναγόπουλος, τι είναι αυτή που την κουβαλάει εδώ πέρα και κλαίει κοντά του. Δεν σκανδαλίσω κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν ήξερε ο κόσμος περί τίνους πρόκειται. Έφυγα, πήγα σπίτι μου εγώ, πήγε αυτή στο δικό της, ξέρω εγώ τι έκανε. Ενδεχομένη Τετάρτη, πήγα εγώ κατά ύψης μέρων, όπως έρχομαι εδώ πέρα, να μιλήσω. Όταν μίλησα, στο τέλος, έφυγα ξανά προς το εκεί, ούτε θυμόμουν τίποτα σχετικό. Να σου ξανά αυτή. Ήταν και στο ακροατήριο το βράδυ εκείνο. Να σου ξανά έρχεται και με φτάνει. Κύριε Παναγόπουλε, καλησπέρα. Κύριε σου, καλησπέρα. Έγινε θαύμα. Γυρίστε στο σπίτι σας και δοξάστε τον Θεό. Να σας πω, μου λέει, δεν θέλω να μου πεις. Εγώ πιστεύω στα θαύματα και στο θαυματουργό. Και αυτό σου υπέδειξα. Αν έγινε θαύμα, να είναι μαθηματικό. Και να στηρίξεις κανέναν άλλον που θα σου φέρει ασφαλώς την πλώρη ο Χριστός, τον οποίον έχει απαγοητεύσει ο Σατανάς ότι δεν υπάρχει λύση. Μα να σας πω, δεν θέλω να μου πεις. Ούτε να σε γνωρίζω θέλω. Δεν θέλω να μάθω. Ούτε εσύ να ξεφτεριστείς τι σου συνέβη, ούτε εγώ να σκανδαλιστώ. Ξέρω εγώ τι γυναίκα είναι, ξέρω εγώ τι ήταν. Την αφήνω και αυτή. Πέρασαν 7 χρόνια. Εκλήθηκα σε ένα τραπέζι κάποτε από κάτι άλλου ανθρώπου. Έλα μεσημέρι, κάνω τραπέζι, ξέρω εγώ τι κλπ. Πήγα. Εδώ δίπλα στο πρώτο νεκροταφείο. Ήταν το σπίτι αυτού. Όταν φάγαμε το μεσημέρι και λοιπά, με τραβάει στην άκρη η κυρία και λέει: Α, σου πω κάτι μου. Λέω και να μου το πει κρυφά. Μου λέει: Α, το πω κρυφά. Εντάξει, πάμε. Πάμε δίπλα. Α πω, μου λέει ένα μυστικό. Τι μυστικό, πε μου. Κάτι μου λέει που θα ήθελε να το μάθει. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να το μάθει. Πα περιπτώσει, πε το να μην τρυπεί τη κοιλιά σου. Και μου λέει λοιπόν. Δεν θα ήθελες να μάθεις, μου λέει, για μια γυναίκα έτσι και έτσι στον Άγιο Αρτέμιο τούτο τ' άλλο κλπ. Κλπ. Όχι, λέω, δεν θα ήθελα. Διότι αυτή θέλησε να μου πει και εγώ δεν θέλησα να ακούσω. Και προ και μετά. Ούτε τώρα να ακούσω. Μα μου λέει πρέπει να ακούσει. Φέρτε από εδώ, φέρτε από εκεί. Είπα μέσα μου, λέω, μήπως για να δω τη μέθοδο, όχι για να μάθω τι συνέβαινε, δεν με ενδιαφέρε. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν σε εμάς ανθρώπους. Αλλά τη μέθοδο, δηλαδή την πανσοφία του Θεού. Πάση περιπτώσει, υπέκυψα, λέω, πες μου. Αυτή ήταν χείρα. Είχε αδελφή παντρεμένη, είχαν μια αυλή που γύρω-γύρω είχαν δωμάτια. Μέναν αυτή και είχαν και νοικιάσει. Είχαν νοικιάσει και σε ένα σοφέρ. Με το σοφέρ αυτόν η μάρτανε αυτή. Η κυρία με το σοφέρ. Όταν ήρθαν τα πράγματα όμως και άκουσε πως έχουν τα θέματα, έρχεται στον εαυτό του άνθρωπο. Αλλά πώς να το ξεφύγει? Αυτός την απειλούσε ότι θα το γράψει και θα το ξεφτελήσει στα αδέρφια της, στον γαμπρό της κλπ. Να τον διώξουνε, δεν μπορούσε να τον διώξουνε. Διότι ήταν με το οικειοστάσιο και πήρε ένα κατοστάρικο. Το φεράτσε αυτό, δεν έφευγε από εκεί πέρα. Και κατά αυτήν την έννοια υπέκυψε. Και συνέχιζε να αμαρτάνει, χωρίς να μπορεί ούτε να τον διώξει, ούτε να απαλλαγεί. Ανθρωπίνως είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Δεν λύεται εύκολα. Προσευχήθη το βράδυ εκείνο, την άλλη μέρα το πρωί αυτό, πορτογατζής ήταν. Παίρνει το φορτηγό και προχωρεί για την Αθήνα. Δεν ξέρω πού θα πήγαινε. Όταν έφτασε στο ύψος της πύλης του Ανδριανού, ερχόταν ένας άλλος από εκεί, από την Διονυσίου Αρπαγή του, και πιαστήκανε σαν κρυάρια, καβαλκευτήκανε σαν κρυάρια, ένας απάνω στον άλλον. Ο από εδώ, ο δικός μας ο ενδιαφερόμενος, ετρομοκρατήθη. Ότι ήταν αυτός υπεύθυνος, πηδάει κάτω, αφήνει το αυτοκίνητο και χάσει από προσώπου της γης. Ούτε τροχέα να τον βρει, ούτε να γυρίσει να πάρει το ράτσο, ούτε να πάρει την αυτή, τίποτα. Να σου ένας μήνας, να σου δύο μήνες, να σου τρεις μήνες, τίποτα. Και μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί. Του τον έβγαλε
από τη μέση ο Χριστός και νίκησαν και με 1000 δραχμές έπειτα τα δωμάτια που κρατούσε αυτός. Αυτός είναι ο Χριστός. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί αυτό το πράγμα? Αλλά ποιος παραδέχεται τον Χριστό τα πάντα κάνει για να σώσει τον άνθρωπο, και έτσι ο άνθρωπος μένει. Διότι δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να το γνωρίσει τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτά περίπου διδάσκονται ήθικα και δογματικά μέχρι εδώ. Όμως πρέπει να μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος, με τη χάρη της Παναγίας, να συνεχίσουμε μια άλλη βραδιά.